Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή εδώ στο Hellenic TV, Διαλέγω Καριέρα, και σήμερα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί έχουμε μαζί μας την κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου, που είναι δικηγόρος και ιδρύτρια μιας εταιρείας που έχει σχέση με τη μετανάστευση στον Καναδά. Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε πληροφορίες που υπάρχουν, αν κάποιος θέλει να κατακτήσει αυτό το όνειρο, να πάει στον Καναδά, να εξελιχθεί προσωπικά, επαγγελματικά. Να σε καλωσορίσουμε, κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση αυτό το site που έχετε, kpscanada.com, όπου βοηθάτε διάφορους ανθρώπους και τις οικογένειές τους να πάνε στον Καναδά. Και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το έψαξα λίγο και σας εντόπισα, για να μου πείτε και τη δική σας πορεία, πώς δηλαδή αποφασίσατε να πάτε στον Καναδά και με ποια προσόντα, αλλά και πώς βοηθάτε, τι ευκαιρίες υπάρχουν, τι προοπτικές υπάρχουν, αν κάποιος ίσως έχει βαλτώσει επαγγελματικά, ίσως θέλει κάποια αλλαγή, και κατά πόσον ο Καναδάς αποτελεί μια καλή ευκαιρία. Πώς ξεκίνησε το δικό σας ταξίδι προς τον Καναδά, μεταφορικά και κυριολεκτικά? Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα μιλήσω για το ταξίδι μου και γενικά για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον Καναδά στο κανάλι σας. Εγώ όπως ξεκίνησα ήταν εντελώς τυχαίο. Ήταν να φύγω για μεταπτυχιακό στην Ολλανδία να κάνω Human Rights Law και έτυχε μια ευκαιρία εκείνη τη στιγμή και αποφάσισα να πάω στον Καναδά. Ήταν το 2013. Από εκεί και πέρα μου πήρε κάποια χρόνια, όπου πέρασα κάποιες δυσκολίες, δεν είχα την ενημέρωση, την απαραίτητη ενημέρωση που χρειαζόμουν σχετικά με τα μεταναστευτικά και ποια προγράμματα υπάρχουν και τι είναι κατάλληλο για τα δικά μου προσόντα. Οπότε πέρασα από έτσι λίγο δυσκολίες, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα μόνη μου, αλλά δεν είχα τόσο πολύ γνώση και ώσπου στο τέλος απευθύνθηκα σε κάποιον ο οποίος ήταν αρμόδιος σε ένα σύμβουλο μετανάστευσης και κατάφερα το 2017 να μπορέσω να πάρω το Permanent Resident Card, όπως λέμε εμείς εκεί πέρα. Ουσιαστικά γίνεσαι ένα μόνιμος κάτοικος λίγο πριν να γίνει citizen. Ναι. Αυτά τώρα, μετά πήγα σχολείο, σπούδασα Immigration Law και αυτή τη στιγμή έχω τη δικιά μου εταιρεία η οποία λέγεται Κυριακή Παπαδοπούλου Immigration Services. Και βοηθάω κόσμο, όπως είπατε, σχετικά με τις νομικές διαδικασίες. Ουσιαστικά, πρωτοβάθμιος σκοπός μου είναι να προσφέρω νομική γνώση σχετικά με τα προγράμματα. Και δεύτερον, εννοείται όταν κάποιος δεν έχει κάποιο γνωστό ή δεν γνωρίζει τίποτα παραπάνω, βοηθάω όσον αφορά κάποιος να συνδεθεί με εργοδότες ή να βοηθήσω στο να μπορέσει κάποιος να βρει στέγαση ή γενικά να καταλάβει και να αντιληφθεί τι γίνεται, γιατί μιλάμε τώρα για μια διαφορετική ήπειρο. Δεν μιλάμε ότι φεύγεις στην Ελλάδα και πας στην Αγγλία ή είναι μακριά, δηλαδή φεύγεις. Ναι, εντελώς διαφορετικά. Άρα εσύ σπούδασες νομική στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά ήταν να πας στην Ολλανδία να σπουδάσεις Human Rights, αλλά πήγες στον Καναδά, προέκυψε μια ευκαιρία έτσι μέσω κάποιου γνωστού. Να είμαι ειλικρινής, είχα κάποιο αγόρι εκείνη την εποχή, ο οποίος είχε την καναδέζικη υπηκότητα και η οικογένειά τα μετακόμιζε και σκέφτηκα, βρήκα ένα πρόγραμμα που υπήρχε εκείνη την εποχή για νέους, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Έκανα τα χαρτιά μου, εγκρίθηκε η work visa μου και πήγα μαζί τους. Αυτό ήταν το έναυσμα. Ναι, αυτό ήταν το έναυσμα. Και είπες ότι σπούδασες, έκανες περαιτέρω σπούδες εκεί σε πανεπιστήμιο. Ήταν επιχορηγημένο, γιατί ξέρω ότι εκεί είναι πολύ ακριβά τα δίδακτρα για το immigration law. Ήμουν τυχερή γιατί εκείνη την εποχή δούλευα σε κάποιο δικηγορικό γραφείο σαν office manager και παράλληλα βοηθούσα τις αιτήσεις του δικηγόρου, ώστε επειδή δεν έχω γίνει εγκεκριμένη δικηγόρος στον Καναδά, αλλά ουσιαστικά προετοίμαζα τις αιτήσεις του και αυτός μετά τις παίρνει για επαλέγχο και έβαζε τη σφραγίδα και την υπογραφή του. Ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει και κάποια επέκταση στο μεταναστευτικό, οπότε μέσω της δικηγορικής εταιρείας έγινε η κάλυψη των εξόδων της σχολής. Ναι. Αλλά μετά δεν τα βρήκαμε και μετά συνέχισα μόνη. Ναι, ναι. Άρα ήσουν πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ. Βίωσες κιόλας σαν μετανάστρια, βίωσες και τα προβλήματα και έτσι μπορείς από πρώτο χέρι, επειδή τα γνωρίζεις πολύ καλά, να βοηθήσεις διάφορους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα.
Γιατί είναι μια καινούργια Ήπειρος, όπως λες και εσύ, χρειάζεσαι καινούργια, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεσαι καινούργια άλλα χαρτιά, χρειάζεσαι άλλα χαρτιά και εσύ έτσι μπορείς να τους καθοδηγήσεις. Υπάρχουν όντως ευκαιρίες στον Καναδά? Θα σας πω το εξής. Σκεφτείτε ότι ο Καναδάς γεωγραφικά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα μετά τη Ρωσία. Και ο πληθυσμός της, μιλώντας σήμερα, είναι στα 32 εκατομμύρια, πιστεύω, 32 με 34 εκατομμύρια. Που είναι πόσο πληθυσμό έχει η Γερμανία, ας πούμε. Οπότε, για το 2022 μόνο η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να δεχτεί σαν permanent residence, σαν μόνιμους κατοίκους, 420.000 νέους μετανάστες. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται όσοι έρχονται με temporary status, με status το οποίο είναι, ας πούμε, σαν φοιτητής ή για δουλειά. Αυτό δεν περιλαμβάνεται μέσα στους στόχους της κυβέρνησης για το 2022. Ναι. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εύρος, μιλάμε για κόσμο από παντού που θέλει να μεταναστεύσει και μιλάμε για μια ευρεία προγραμμάτων που ξεπερνάει και το αμερικάνικο μεταναστευτικό και το μεταναστευτικό της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλά προγράμματα, πολλές θέσεις εργασίας. Απλά πρέπει να έχεις τη σωστή καθοδήγηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα που πολύ αγνοούμε. Είναι φιλική μεταναστευτική πολιτική, αγκαλιάζουν τους μετανάστες η κυβέρνηση. Ακριβώς, και ιδιαίτερα το κόμμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το Φιλελεύθερο, ενισχύει όσον αφορά το μεταναστευτικό, στην προσέλκυση νέων μεταναστών. Και βασικά μετά το κορονοϊό βλέπω οι αιτήσεις μου προσωπικά ότι έχουν αρχίσει δηλαδή και προχωράνε, εκεί που είχαμε λίγο κολλήσει. Και ο Καναδάς ήταν ο μόνος ο οποίος συνέχιζε να δέχεται και να διευθετεί υποθέσεις και να έχουμε επιτυχημένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, δηλαδή 2020-2021. Άρα δεν υπήρχε γραφειοκρατία, δεν κόλλησε το γραφειακό σύστημα. Προχωρούσαν όλα. Κόλλησε λιγάκι, μπορώ να πω, αλλά το σύστημα ήταν ανοιχτό, δεχόταν αιτήσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι μπλόκαρε όπως η Αυστραλία, ας πούμε, που δεν μπορούσε να μπει μέσα στη χώρα. Ναι. Είπες για ένα πρόγραμμα που ισχύει για τους νέους μέχρι 35 ετών, μου είχες πει έτσι προηγουμένως. Ναι. Μπορείς να μας μιλήσεις για αυτό το πρόγραμμα, τι προϋποθέτει, ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση? Αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά είναι μέσα στο συμβάσιο, το οποίο υπάρχει μεταξύ του Καναδά και άλλων χωρών ευρωπαϊκών και μη, και απευθύνεται σε νέους, όσον αφορά τους Έλληνες, θα μιλήσω εγώ, είναι από 18 μέχρι 35 χρονών. Οι προϋποθέσεις είναι απλά να έχεις ελληνικό διαβατήριο το οποίο είναι σε ισχύ. Δηλαδή θα πρέπει να, αν κάποιος έχει λήξει, να πάνε τον ανανεώσει. Από εκεί και πέρα μπαίνει σε ένα σύστημα τύπου λοταρίας, το οποίο κάθε εβδομάδα επιλέγει έναν αριθμό και σου στέλνει πρόσκληση να κάνεις έτσι για ένα χρόνο ανοιχτή άδεια εργασίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν σε περικλεί να πας να δουλέψεις για κάποιο συγκεκριμένο. Σου δίνει ανοιχτή άδεια εργασίας που πας εκεί και έχεις τη δυνατότητα και την επιλογή να διαλέξεις τον εργοδότη, να περάσεις από συνεντεύξεις, να πας σε οποιαδήποτε περιοχή του Καναδά, ανάλογα ο καθένας με τις ανάγκες του και τις γνωριμίες του κτλ. Αυτό το πρόγραμμα ήταν με το οποίο πήγα εγώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα το που πραγματικά προωθώ αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι είναι πολύ βοηθητικό να πάρεις μια ιδέα το τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι και πολύ πιο οικονομικό από ότι αν κάποιος πήγαινε μέσω εργοδότη, από θέμα και consultant fees, τα fees τα δικά μου και από τα θέμα της κυβέρνησης τα fees. Είναι πολύ πιο οικονομικό και είναι ένα πρώτο βήμα που δίνει σε όλους μια ευκαιρία χωρίς ουσιαστικά να έχεις ιδιαίτερα προσόντα, δηλαδή χωρίς να σου ζητάει αγγλικά, χωρίς να σου ζητάει συγκεκριμένη εκπαίδευση, χωρίς να σου ζητάει συγκεκριμένη εμπειρία. Πόσα χρήματα υπάρχουν, είπες ότι υπάρχουν κάποια fees, πόσα χρήματα χρειάζεται να δώσει κάποιος για να κάνει αυτό το βήμα? Το fees για το πρόγραμμα είναι στα $345, το οποίο είναι στα €250, και οι προϋποθέσεις είναι όταν θα είσαι έτοιμος, από τη στιγμή που κάνεις αίτηση και εγκρίνεται, μετά έχεις έναν χρόνο να ταξιδέψεις. Σου δίνει δηλαδή από τη στιγμή που πάρεις το χαρτί που σου λέει έχεις εγκριθεί, από εκείνη την ώρα έχεις έναν χρόνο να πάρεις το αεροπλάνο και να έρθεις στον Καναδά και θα πρέπει να έχεις αγοράσει ασφάλεια υγείας και θα πρέπει να έχεις μαζί σου το ποσό των $2,500, το οποίο είναι γύρω στις 1.900 ευρώ, το οποίο είναι και τα πρώτα σου έξοδα. Ποια επαγγέλματα είναι αυτά που είναι πιο... που έχουν πιο πολλές προοπτικές. Δηλαδή,
Ποιοι επαγγελματίες μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά στον Καναδά? Αυτό είναι που, εκεί είναι που καθοδηγιάς, γιατί εγώ σε βλέπω σαν ένα γραφείο διασύνδεσης που μπορεί να έχεις πολλές πληροφορίες για εταιρείες, για εργοδότες, και όταν έρχεται κάποιος κοντά σου, κάποιος νεαρός ή νεαρή κοπέλα, λες τι προσόντα έχεις και εγώ ανάλογα με τις πληροφορίες που έχω θα σε καθοδηγήσω πού μπορείς να εργοδοτηθείς. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι. Ότι είσαι ο συνδετικός κρίκος. Ποιες εταιρείες έχεις δει ότι δίνουν πολλές ευκαιρίες? Όπως είπα, επειδή ο Καναδάς αυτή τη στιγμή χτίζεται, μιλάμε ότι έχουμε 30 εκατομμύρια κόσμο που είμαστε σχεδόν άδειοι, εννοείται ότι ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή και την οικοδόμηση ανθεί αυτή τη στιγμή. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει με υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αυτούς που κάνουν τείχους, ό,τι έχει να κάνει με τις τέχνες οι οποίες συνδέονται με την οικοδομή, ανθούν, όσο δεν πάει άλλο. Ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγέλματα τύπου μάγειρας, είναι πολύ καλά, έχουν πολύ καλά. Το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού, γιατί όπως ξέρουμε ο Καναδάς εξαρτάται από τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν το πετρέλαιο ή τα τρόφιμα. Έχουν πάρα πολύ καλές εξελίξεις και ξεκινάνε με πολύ καλούς μισθούς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει ένα πιο εξειδικευμένο επάγγελμα, όπως θα είναι ο μηχανικός, ο γιατρός, ο δικηγόρος, θεωρώ ότι και πάλι έχεις καλές εξελίξεις στο να φτάσεις, αλλά είναι λίγο πιο... Η διαδρομή σου θα είναι λίγο πιο χρονοβόρα, γιατί με το που θα φτάσεις στη χώρα θα πρέπει να συνδεθείς με τον αρμόδιο φορέα ο οποίος αναγνωρίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα και να δώσεις κάποιες εξετάσεις για να αναγνωρίσεις το πτυχίο σου στον Καναδά. Ανάλογα βέβαια και με την πολιτεία, γιατί κάθε πολιτεία έχει και διαφορετικά regulations για τον engineer, ας πούμε. Είναι διαφορετικός άμα κάποιος είναι μηχανικός στο British Columbia και διαφορετικά άμα είναι μηχανικός στο Ontario. Θα πρέπει να συνδεθεί με τους μηχανικούς του Ontario στο regulated body για να μπορέσουν να του πούν ακριβώς τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει, ούτως ώστε να φτάσει σε σημείο να ισοβαθμίσει το πτυχίο του με το πτυχίο που είχε είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Άρα και μετά και από εκεί και πέρα πετάς. Δηλαδή μετά υπάρχουν απίστευτες εξέλιξες και προοπτικές. Και εσύ δηλαδή έδωσες αυτές τις εξετάσεις? Όχι. Δεν έχω δώσει ακόμα. Γιατί είναι πολύ χρονοβόρο και να σου πω την αλήθεια, δεν... το να ξανακάνω full time school για 4 χρόνια, ας πούμε, γιατί πρέπει να δώσεις κάποια μαθήματα, είναι γύρω στα 7-8 μαθήματα και σκέψου ότι θα δίνεις περίπου 2 το χρόνο ανάλογα πώς δουλεύεις και πώς είναι η δουλειά σου. Δεν το έχω κάνει, το σκεφτόμουν να ξεκινήσω. Εγώ πήρα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ήταν καθαρά για immigration, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα εγώ, ας πούμε, να κάνω personal injury law ή να κάνω family law. Είσαι immigration consultant. Έχεις σπουδάσει ναι. Αυτό. Ακριβώς. Σπουδάσει αυτό πόσα χρόνια ήταν, Αυτό ήταν 2 χρόνια και ουσιαστικά εγώ μπορώ να... να αντιπροσωπεύσω τον πελάτη στο Immigration Board, mm-hmm. στο μόνο το οποίο δεν μπορώ να πω είναι στο Federal Court. Δηλαδή, σαν να πούμε στον Αριοπάγο, αλλά μπορώ να πάω στο τοπικό δικαστήριο. Σε περιπτώσεις... Σε προϋπόθεση να έχεις νομικές σπουδές, όπως εσύ που είχες σπουδάσει δικηγόρο, ή μπορεί οποιοδήποτε? Για ποιο? Για το Immigration Law που σπούδασες 2 χρόνια. Όχι. Οι προϋποθέσεις είναι ότι θα πρέπει να έχεις πτυχίο πανεπιστημίου και θα πρέπει να έχεις ένα αγγλικό σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να είσαι permanent resident or citizen. Mm-hmm. Ναι, εγώ έχω ακούσει πολλούς που τους αρέσει ο Καναδάς, κάποιοι έχουν μεταναστεύσει και τους αρέσει ότι δεν υπάρχει αυτή η πολλή κοσμία, είναι καθαρά πέρα, είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον. Πώς είναι ο τρόπος ζωής εκεί πέρα? Μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα, με την Ευρώπη γενικά? Δηλαδή, πώς ζει ο κόσμος εκεί? Εγώ θα μιλήσω για το Vancouver, γιατί από εκεί έχω προσωπική εμπειρία. Έχω επισκεφτεί και άλλα μέρη, όπως είναι το Calgary, το Edmonton. Έχω πάει στο Toronto, έχω πάει στο Montreal, σαν τουρίστας, αλλά δεν έχω ζήσει εκεί. Ζω περίπου στα 10 χρόνια στο Vancouver. Να σας πω, ο τρόπος ζωής... Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι
Εμένα μου αρέσει ότι δεν έχει αυτή την πολυκοσμία, όπως λέτε. Δηλαδή, τα πεζοδρόμια μας είναι ανοιχτά. Πάω παντού εγώ με το ποδήλατο προσωπικά. Μένω πάνω στη θάλασσα. Έχει παντού ποδηλατόδρομους. Όλη η πόλη συνδέεται με ποδηλατόδρομους. Οπότε, εγώ προσωπικά διαλέγω το ποδήλατο σαν μέσο μετακίνησης. Οι συγκοινωνίες είναι πολύ καλές και τακτικές. Είναι σχετικά ασφαλή, δηλαδή δεν θα νιώσεις το φόβο όπως θα νιώσεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε κάποια σημεία τα οποία είναι πιο σκοτεινά. Μπορεί να θέλω να πάω σπίτι μου 3 ώρα και θα περάσουμε σε από το πάρκο, δεν θα φοβηθώ καθόλου. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός, μπορώ να πω. Δεν υπάρχει ρατσιστικό στοιχείο έντονο. Βεβαίως υπάρχει κάποιο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χώρα αγγελική. Βέβαια δεν είναι σαν την Αμερική που υπάρχει πολύ έντονος ρατσισμός. Εμάς λίγο το κρατάνε γιατί υπάρχει και η νομοθεσία η κατάλληλη, η οποία προστατεύει. Και πραγματικά και σε θέμα δουλειάς δεν μπορεί κάποιος να σε ρωτήσει για την ηλικία σου, δεν μπορεί να σε ρωτήσει για το σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Δηλαδή προστατεύεσαι από την νομοθεσία για αυτά τα πράγματα. Οπότε σε θέμα ρατσισμού είναι καλά για τους, είναι πολύ φιλική με τους μετανάστες. Είναι εύκολο να απορροφηθείς, είναι εύκολο να βρεις δουλειά. Είναι εύκολο να κάνεις παρέες, είναι εύκολο να γίνεις μέλος μιας κοινότητας. Και όλα αυτά εξαρτάται και από σένα, πόσο ανοιχτός είσαι. Γιατί δεν μπορείς να περιμένεις, ας πούμε, ότι εγώ είμαι Ελληνίδα, να έχω μόνο φίλους Έλληνες. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι εμείς όταν μετακομίζουμε στο εξωτερικό, θεωρώ και σε εσάς στην Αγγλία, παίρνουμε και τα χούγια μας. Δηλαδή παίρνουμε και τα καλά του Έλληνα, τη φιλοτιμία, τη φιλοξενία. Ναι. Αλλά παίρνουμε και τα χούγια μας. Ναι. Σίγουρα. Οπότε, υπάρχει ομάδα Ελλήνων εκεί στον Καναδά? Σε εμάς το Vancouver υπάρχει. Η κοινότητα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι στο Τορόντο. Αλλά έχω να πω ότι πραγματικά είμαστε μια πολύ καλή κοινότητα. Βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πιστεύω ότι δεν νιώθεις μόνος σου. Δεν νιώθεις μόνος. Δηλαδή υπάρχει μια στήριξη, υπάρχει, ξέρεις, κάποιος θα σου δώσει ένα χέρι βοηθείας, είτε με το μια πληροφορία, είτε να σε συστήσει σε μια δουλειά. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή εγώ προσωπικά το νιώθω και είμαι χαρούμενη που έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου δώσαν ένα χέρι βοηθείας όταν ήρθε, όταν χρειαζόταν, σαν νέος μετανάστης κι εγώ εκεί. Όταν πήρες την απόφαση να πας στον Καναδά, ποια ήταν η αντίδραση της οικογένειάς σου? Το πήραν σαν μεγάλο βήμα ή σε ενθάρρυναν? Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρονιά ταξίδευα πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουν στην Ινδονησία για 6 μήνες, είχα πάει με κάποιο πρόγραμμα της ISEC για να κάνω στο United Nations κάποιο πρόγραμμα. Και ήταν να φύγω για την Ολλανδία, οπότε... Πάντα ελεύθερο. Ναι, οπότε η μαμά μου ήδη περίμενε ότι κάτι θα... Ανησυχούσε, έλεγε πού θα πάει η κόρη μου, αλλά δεν σκεφτόταν ότι θα φύγω τόσο μακριά. Ας πω, κάποια στιγμή της λέω, εγώ πάω στο Καναδά, γιατί ήταν τελευταία στιγμή. Δηλαδή, εγώ έφυγα Δεκέμβρη, το αποφάσισα Οκτώβρη. Απλά γυρνάει και μου λέει, τι να σου πω, παιδάκι μου, λέει, με σένα εγώ το έχω χάσει, δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τους ήρθε από τον ουρανό ότι κάτι δεν το περιμένανε. Απλά ίσως πιστεύω ότι δεν περιμένανε ότι θα πήγαινα τόσο μακριά και να κάτσω κιόλας. Mm-hmm. Αυτό. Ναι, αλλά φαίνεσαι ένα άτομο το οποίο σε εμπιστεύεται κάποιος, γιατί είσαι πολύ καταρτισμένη και από θέμα παιδείας και από θέμα προσανατολισμού. Έκανες αυτή την πολύ αξιολογή ιστοσελίδα και βοηθάς τόσους ανθρώπους. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, καταφεύγουν σε σένα αρκετά άτομα Έλληνες ή άτομα από άλλες χώρες? Έχεις δει έτσι κάποια αύξηση ή κάποιο ενδιαφέρον? Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το immigration σαν επάγγελμα, το όνειρό μου ήταν να βοηθήσω Έλληνες να έρθουν εκεί και να εξελιχθούν όπως εξελίχθηκα εγώ. Yeah. Αυτή τη στιγμή οι πελάτες μου είναι από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχω Τούρκους, έχω Αμερικάνους, έχω έναν Ιαπωνέζο, έχω Ιρλανδούς, έχω Αλβανούς, έχω Έλληνες, έχω Κύπριους, έχω Ινδούς, έχω από το Νεπάλ. Έχω και έναν Ολλανδό. So, είμαστε... Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω πολλές διασυνδέσεις στο Vancouver, ήμουν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέρος της κοινότητας, της αραβικής κοινότητας, της λατινικής κοινότητας. Πηγαίνω σε volunteer events, ήμουνα σε έναν οργανισμό που βοηθούσε γυναίκες που θέλανε να ξαναεπανέλθουν στην καριέρα τους μετά από εγκυμοσύνη, νέες μετανάστες. Συνδέομαι και ουσιαστικά θέλω να βοηθήσω. Τώρα από πού είσαι και τι χρώμα είσαι και αυτά δεν με πολύ νοιάζει. Και έχω την εντύπωση ότι ο ένας με συστήνει στον άλλον πολύ, πολύ αυθόρμητα.
Είναι και γι' αυτό χαίρομαι, γιατί δεν το ήξερα ότι έχω τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Και τώρα πραγματικά που κάποιος με παίρνει τηλέφωνο, λέω πού το βρήκες το τηλέφωνο μου, από εκείνον. Από εκείνον, δηλαδή είναι πολύ. Μ' αρέσει. Είναι. Χαίρομαι και με κάνει να νιώθω πιο υπεύθυνη, ότι θα σε θέλω να σα βοηθήσω όλου. Όσο μπορώ. Είσαι πολύ επικοινωνιακό άτομο και δίνεις τόσες πληροφορίες και κάποιος εμπιστεύεται και η ιστοσελίδα σου είναι πολύ κατατοπιστική. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον τρόπο ζωής. Είναι ακριβή η ζωή εκεί, δηλαδή θέλω να πω να νοικιάσεις έναν τόπο. Ναι. Ότι μπορεί να γίνουν μέσω, με ποδήλατο, με τα πόδια. Θα σας πω ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, το Vancouver θεωρείται από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη Νέα Υόρκη, αν η Νέα Υόρκη είναι λίγο πιο ακριβά. Και το Τορόντο είναι ακριβώς ίσα. Αν πάμε όμως σε άλλες πόλεις, τύπου Edmonton, ή πάμε λίγο πιο πέρα, Νόβα Σκόσια, λίγο πιο, νομίζω, δυτικά, λίγο πιο δυτικά, εκεί πέφτουν οι τιμές. Για σύγκριση, ας πούμε, ένα δωμάτιο στο downtown, στο κέντρο της πόλης, με ένα υπνοδωμάτιο, σαλόν και τα λοιπά, ας πούμε, στα 50 τετραγωνικά. Αν πάμε στο Vancouver, θα το νοικιάσουμε για 2-200, θα ξεκινήσουμε από 2.000 τουλάχιστον δολάρια το μήνα και θα πάμε γύρω στις 2.500. Το Ρόντο μπορεί να φτάσει και 2.600. Αν πας όμως στο Edmonton, μιλάμε για μια τιμή 1.700. Όσο πιο βγαίνεις και πέρα από τις πόλεις του Vancouver και του Τορόντο, όλα τα υπόλοιπα, οι τιμές θεωρώ ότι είναι σχετικά καλές, αν σκεφτείς ότι κάποιος μπορεί να μετακομίσει σαν ζευγάρι. Σαν ζευγάρι δεν νομίζω ότι θα τους, πραγματικά δεν νομίζω ότι θα τους είναι δύσκολο, αλλά κάποιος που είναι μόνος του και με ένα μέσο μισθό γύρω στις 3.500, είναι λίγο έντονο. Βέβαια υπάρχουν επιλογές ανάλογα σε ποια περιοχή θες να μείνεις, τι σπίτι θες. Υπάρχουν οι επιλογές του συγκατοίκου που μπορείς να βρεις ένα δωμάτιο για 800-900 δολάρια. Υπάρχουν επιλογές. Εννοείται πάντα με το τι θέλει ο καθένας. Πολύ ωραία. Τι συμβουλές θα έδινες στα νέα παιδιά, σαν μια κοπέλα η οποία έχει κάνει τόσο όμορφη και αξιοθαύμαστη διαδρομή, ξεκίνησες με τις σπουδές σου και πήγες στον Καναδά και έκανες τόσο ωραία πράγματα και εξελίχθηκες και προσωπικά και επαγγελματικά. Τι συμβουλές θα έδινες στα νέα παιδιά? Τι συμβουλές θα έδινα? Δεν νομίζω ότι κανείς μας δεν είναι κατάλληλος να δώσει συμβουλές. Ο καθένας ξέρει το δρόμο του και έχει και την οικογένειά του η οποία τον στηρίζει. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ από την πορεία μου είναι ότι ουσιαστικά όταν είσαι νέος, είναι διαφορετικό όταν έχεις οικογένεια και έχεις μια περισσότερη ευθύνη και κάποιον να σκεφτείς. Όταν είσαι νέος και νιώθεις ότι θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου, να δοκιμάσεις κάτι καινούριο, εγώ θα συμβουλεύω να μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Mm-hmm. Να μην αφήνεις το φόβο, γιατί όποτε έχω αφήσει φόβο και λέω όχι, δεν θα το κάνω αυτό ποτέ, δεν θα το κάνω αυτό ποτέ, πραγματικά όλα κλείνουν, νιώθεις ότι κλείνει ο κόσμος και ότι όλα είναι καταστροφικά. Η πρώτη σκέψη συνήθως είναι και η πιο σωστή, να μην τα αναλύεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να πάει στην άλλη άκρη του Θεού, αλλά αν πραγματικά πας εκεί και είναι η μοίρα σου να μείνεις εκεί, θα μείνεις εκεί. Απλά να σκεφτείς θετικά, να κάνεις ένα πλάνο και μην σκέφτεσαι δεύτερη φορά και μην φοβάσαι. Στη χειρότερη, υπάρχει πάντα το αεροπλάνο και γυρνάς πίσω. Δηλαδή, κανείς δεν θα σε βάλει φυλακή, κανείς δεν θα σε διώξει, κανείς δεν θα σε πετάξει στον δρόμο. Και από ό,τι έχει... Όπου και να πας. Η κοινωνικοποίηση εκεί στον Καναδά είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος κοινωνικός, υπάρχουν διάφορες ομάδες που μπορείς να ενσωματωθείς και να νιώθεις σαν μέλος του. Ναι, αν είσαι ένας κοινωνικός. Εάν δεν είσαι. Ναι, πρέπει να το Εκεί θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν είσαι πραγματικά. Μη φοβάσαι, απλά δώσ' του ρε παιδάκι μου και στην τελική γυρνάς πίσω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι καλύτερα να κάνεις κάτι και να το δοκιμάσεις και να πεις δεν μου τέριαζε. Γιατί εγώ, ας πούμε, έφερα την οικογένειά μου να με επισκεφτούν και προσπαθούσα να τους πείσω με αυτόν τον τρόπο. Θα είσαι εδώ πέρα, θα είσαι εδώ πέρα. Και είδαν ότι δεν μου ταιριάζει αυτός ο τρόπος και γυρίσανε πίσω. Απλά.
Always, υπάρχει πάντα το πίσω, αλλά καλό είναι να ξέρεις, να έχεις τη σύγκριση, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο θα πεις, ξέρεις κάτι, εγώ ήθελα να κάνω αυτό, το έκανα, δεν μου τέριαξε. Και σε βοηθάει να προσανατολιστείς καλύτερα, γιατί όταν έχουμε ένα όνειρο και πάντα ζούμε αυτό το όνειρο, ποτέ δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Όταν όμως πας κοντά και το πιάσεις και δεις ότι δεν ήταν και τόσο μεγάλο, να δεις ότι δεν σου τέριαζε και αυτό το όνειρο που έχει χαλάσει όλη τη ζωή να σκέφτεσαι και λες, αν πήγαινε εκεί, αν έκανα αυτό, ωραία, δοκίμασέ το, αν δεν σου κάτσει, αλλάζουμε. Η ζωή στον Καναδά, το καλό που έχουμε εμείς είναι ότι και 50 χρονών να είσαι και 60 χρονών να είσαι, το ότι ξεκίνησες σαν δικηγόρος, σαν οδοντίατρος, σαν σερβιτόρος, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η καριέρα μιας ζωής. Η αλλαγή καριέρας είναι κάτι πολύ σύνηθες και οι άνθρωποι συνήθως αλλάζουν καριέρα κάθε 6 χρόνια σε εμάς. Δηλαδή δεν είναι κακό να πας σχολείο όταν είσαι 60, ας πούμε, να κάνεις 2 χρόνια σχολείο και να κάνεις μια καινούργια καριέρα καθόλου. Γιατί εννοείται ότι όσο εξελίσσεσαι, θέλει και διαφορετικά πράγματα, καταλαβαίνει, και ίσω τελικά να μην έχει φτάσει ακόμα αυτό που θα σου ταιριάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που μα έδωσε αυτή τη σκέψη. Αυτή την όμορφη σκέψη ότι η ζωή είναι γεμάτη προοπτικές, γεμάτη ευκαιρίες, όπως ο Καναδάς που προσφέρει τόσες ευκαιρίες όσο όπως λες εσύ. Και ο κόσμος που μπορεί να σε βρει, θέλει να μας πεις για το site σου, για την ιστοσελίδα σου. Το site μου είναι www.kpiscanada.com και το email είναι info@kpiscanada.com. Να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν μαζί μας και μας είπες τόσο όμορφες πληροφορίες, μας μετέφερες τις τόσο θετικές σου σκέψεις για τα νέα παιδιά και για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό και να κάνουν μια καινούργια αρχή. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να σε ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην καινούργια σου ζωή. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτό το βήμα να μιλήσω και για κάτι περαιτέρω της Ευρώπης, του Καναδά, που ίσως δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι η Αμερική, ας πούμε. Πιστεύω στον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.